Δήμος μας είχε ανάγκη να προσελκύσει επενδυτές. Τελικά, δυστυχώς, καταλήγει να προσελκύει μετανάστες χωρίς έγγραφα, χωρίς τρόπο προελεύσεως. Και σε όλο αυτό προστίθεται και το προσφυγικό που συναισθηματικά καλούμαστε να είμαστε αλληλέγγυοι, γιατί δεν νομίζω να αναγιώτη προσθέτεται και το προσφυγικό που όλοι, όπως προείπα, καλούμαστε να είμαστε αλληλέγγυοι και δεν νομίζω εδώ μέσα να υπάρχει κάποιος που να μην θέλει να βοηθεί τους πρόσφυγες. Βεβαίως, σε όλα αυτά υπάρχει και ένα αλλά. Παρόλο που υπάρχει η απόλυση καλή θέληση για τη βοήθεια αυτών των ανθρώπων, θεωρώ ότι οι περιοχές μας, η περιοχή μας δεν έχει τις απαραίτητες προϋποθέσεις ούτε για την ασφάλειά τους, ούτε για την υγεία τους. Και εγώ προσωπικά δεν είμαι πεπισμένος και πιστεύω ότι ακόμα μία φορά θα παραπλανηθούμε, ότι θα ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες είτε σε υγειονομικό επίπεδο, είτε σε επίπεδο μεταγραφής, είτε σε περίθαλψη. Θεωρώ ότι εκείνοι οι άνθρωποι έχουν ανάγκη να βρεθούν σε περιοχές όπου είναι πιο κοντά κέντρα περίθαλψης, συγκοινωνίες, εγκαταστάσεις μαγειρίων, παρά σε ένα ξεχαρό αφέλιο, όπως πάνε να τοποθετηθούν στις περιοχές τις δικές μας. Όσο για το ΙΣΟΒΑΡΕΣ, σε όλη την περιφέρεια υπάρχουν 325 δήμοι και στο Δήμο Οροπού θέλουν να δημιουργηθούν όπως από σαν προλίου δύο hot spot. Αυτό δεν συνιστά ΙΣΟΒΑΡΕΣ. Επίσης, αναφορικά για την προστασία τους και την υγιεινή, δεν έχουν γίνει ακόμη τα εμβόλια στα παιδιά της 1ης και της 6ης Δημοτικού, τα αντιθυματικά όπως ήθιστε. Πώς θα δημιουργηθούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις αυτοί οι άνθρωποι να έχουν την απαραίτητη υγειονομική προστασία και περίθαλψη. Για το λόγο ότι ακόμα μία φορά θα παραπλανηθούμε σε επίπεδο κυβερνητικό, όλοι είμαστε πρόθυμοι να τους βοηθήσουμε, όμως επειδή δεν θα προκύψουν ούτε θα δημιουργηθούν οι απαραίτητες προϋποθέσεις για να γίνει όλο αυτό, είμαι αρνητικός ξεκάθαρα στο να εγκατασταθούν κέντρα καταγραφής στην περιοχή του Δήμου Ροδού. Ευχαριστώ.